Εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα για το πανηγύρι της Αιγαίας, κύριε Δημαρχέ. Θέμα πρώτο. Είχαμε κάνει ένα συμβούλιο 5 Αυγούστου, έγινε άλλο ένα λόγω των συνθηκών του επίγοντος κλπ. Διαπεριφοράς. Εγώ στο συμβούλιο που ήμασταν στις 5 Αυγούστου εδώ, ρωτηθήκατε, νομίζω και από μένα, αλλά από κάποιους συναδέλφους δεν θυμάμαι, αν τα τέλη κατάληψης ανταποδοτικά όπως τα λέγαμε τότε, κατάληψης κοινοχρήσιμων χώρων όπως εξέλιξε. Δεν είναι ανταποδοτικά, το είχαμε κάνει ειδικά. Εντάξει, ειδικά όπως τα λέγαμε, ναι. Αν είναι τα ίδια με τις προηγούμενες χρονιές. Ανταποδοτικά δεν περνάει. Ναι, το εντάξει. Μην κολλάμε στο όνομα, Γιάννη. Είχατε πει, κύριε Δημάρχη, ότι είναι τα ίδια τέλη όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Εγώ λοιπόν έχω καταγγελίες και γιατί μίλησα. Πήγαμε στο πανηγύρι, μίλησαμε με διάφορους επαγγελματίες και κάποιοι από αυτούς λένε ότι ήταν τριπλάσια τα ποσά που πλήρωσαν φέτος σε σχέση με πέρυσι. Διπλάσια ή τριπλάσια και πολύ, πολύ παραπάνω. Στον δρόμο του Άστρους δεν δώσαμε άδεια σε κάποιους επαγγελματίες που ήταν χρόνια εκεί, γιατί θεωρήσαμε ότι οριοθετούμε το πανηγύρι και πρέπει ο δρόμος να είναι ελεύθερος. Και όμως εγώ είδα και κάποιους μικροπολιτές με αυτοκίνητα που πουλούσαν. Είχαν στήσει κανονικά και πουλούσαν κάποιες μέρες που πήγα εκεί. Στον δρόμο του Άστρους, όσοι προσπάθησαν να πουλήσουν, έχουν εγγραφεί, έχουν φάει πρόσημο. Άπατες. Και όχι μόνο εκεί. Ψέματα. Καλείς. Για καθίστε κάτω. Ψέματα. Καθίστε κάτω τώρα. Καθίστε. Τώρα καθίστε κάτω. Καλείς. Τώρα ή πέρασε έξω. Δεύτερο. Δεύτερο. Τώρα ή πέρασε έξω. Είσαι πολύ μικρός. Είσαι πολύ μικρός. Πέρασε έξω. Σε θέσεις που είχαν μισθώσει μέσα και είχαν μετακινηθεί από τη θέση τους και είχαν πάει αλλού. Και από την υπερησιακτική μας και από το μισθό το οποίο βγήκε με το λίγο του Περιφερειάρχη. Το πρώτο ερώτημα που με ρωτήσατε για τα τέλη, ναι, πρέπει να πούμε το εξής. Όταν ήρθε το θέμα στο Συμβούλιο εδώ, και πράγματι η εισήγηση ήταν αυτή που ξέρετε. Και η απόφαση. Η απόφαση. Έτσι, γιατί εδώ ήρθε το θέμα του Συμβούλιου. Η αποκεντρωμένη διοίκηση επάνω απέριπτε την εισήγηση αυτή, ακυρώνοντάς την, διότι ακριβώς επειδή ήταν η ίδια με την προηγούμενη, όχι, επειδή ήταν η ίδια με την προηγούμενη, παρακαλώ και εσύ μιλάνε ανακριβίες, παρακαλώ, ζητήστε τον λόγο, θα ζητήσετε και εσείς τον λόγο, θα το πάρετε. Λοιπόν, το θέμα είναι, είτε έτσι είτε αλλιώς, οφείλεται, δεν ακυρώθηκε για αυτόν τον λόγο και φέρετε. Λοιπόν, ειδικό τέλος ήταν, διορθώθηκε στην οικονομική όντως και παραμείνει ανταποδοτικό, το ξαναβάλαμε φέτος ανταποδοτικό στην οικονομική και το φέραμε ως ανταποδοτικό και το περάσαμε ως ανταποδοτικό στο Συμβούλιο. Στην απόφαση του Συμβουλίου πέρσι και για την εταιρεία και για το Δελήδη διορθώθηκε ως ειδικό. Δεν το δέχτηκε η περιφέρεια. Λοιπόν, σας είπα τώρα στην οικονομική. Το πάρα πολύ καλά. Το παρακάτω. Το παρακάτω. Καλά το κάνετε για να κυρώσετε. Δεν εξαπατάτε όμως ένα ολόκληρο Συμβούλιο όταν μιλάμε για 3,70 και ξαφνικά το 3,70 γίνεται 10. Και θα το κάσατε βέβαια για ένα πράγμα. Εάν το μήνα πριν δεν έχει κλείσει αυτή η διαδικασία, εμείς θα κάνουμε πανηγύρι, σεβόμαστε με άλλους όρους. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται όλοι αυτοί στο Δημαρχείο με ένα κολόχαρτο και να μου λένε αυτά πληρώσαμε εσύ κάποια άλλα. Και πού το μισθωτήριο, ποιο μισθωτήριο. Ιδιωτικό συμφωνικό συμμετοχή στα έξοδα. Κανένα μισθωτήριο. Ο αντιπρόεδρος είναι εδώ. Μ' ακούει. Να μου πούνε πότε κάνανε ένα μισθωτήριο. Ένα. Σε όλους αυτούς. Τι νομίζετε ότι αυτή η ανομία θα συνεχίζεται συνέχεια και ζορίζονται κάποιοι για τα 10 ευρώ το τετραγωνικό που πρέπει να του διασφαλίσω να δουλέψει αυτός που πληρώνει και όχι κανείς από τους γύρω-γύρω που φύγαν όλοι τέλος πάντων με 7 μέρες αγώνα να μην είναι κανένας παράνομος ούτε μέσα ούτε έξω και να τους καλύπτουμε σε τι να έχετε να μου λέει 150 τετραγωνικά ο κύριος και να έχει 500. Τώρα, αν θα πρέπει τα τέλη να είναι 10 ευρώ το μέτρο ή αν είναι 20 ευρώ ο κύριος Παπαχρόνης ή αν είναι 5, να καθίσουμε να το κουβεντιάσουμε.
Όταν όμως μας λέτε ότι θα είναι όπως πέρυσι και μετά γίνονται αυξήσεις και εμείς δεν τις παίρνουμε χαμπάρι, επειδή έχουμε ψηφίσει ναι, θεωρούν και οι επαγγελματίες και όλοι ότι εμείς συμφωνούμε με αυτή την άξη. Εμείς μπορούμε να συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε τιμή, όταν θα γίνει αυτό που είχαμε πει και στο προηγούμενο συμβούλιο από το Σεπτέμβριο, μια σοβαρή συζήτηση πώς θα οργανωθεί το πανηγύρι του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Τότε να κανονίσουμε και τα τέλη, και βέβαια είναι λογικό και οι ζώνες του λιγότερο, γιατί δεν μπορεί ο ένας στη γωνία να πληρώνει το ίδιο με τον άλλον που είναι από πίσω. Εγώ με την υπηρεσία που καθίσαμε και το συζητήσαμε μετά από 3 ώρες επικοινωνία με την αποκεντρωμένη για το θέμα της νομιμότητας δεν παίρνει. Είχε 13 μήνες. Έτσι. Ήταν ξεκάθαρο πλέον ότι πήγαμε σε αυτή τη λογική. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν σας είπα να αυξήθηκαν, δεν αυξήθηκαν και πόσο έγινε. Απλώς άλλαξε όλο ο τρόπος. Αυτό είναι γεγονός. Επίσης είναι γεγονός ότι εδώ, 4 μέρες πριν 5, είχαμε πει ακριβώς τον ίδιο. Έτσι, καταλαβαίνετε τα πράγματα που γιατί είχε πάρει νομιμότητα, για αυτόν τον λόγο. Η τελεία δεν είχε. Ολοκληρώθηκε σε κανένα επίπεδο δεν είχε. Και πάση περιπτώσει, να το βάλω τώρα ως ένα σημείο προβληματισμού, πέστε μου εσείς όλοι, πώς μπορεί να γίνεται ένα πανηγύρι, έτσι, και να αντικαλούμεθα εμείς, γιατί βάλαμε αυτό το τέλος, γιατί ξέρετε κάτι. Η απάντηση όλων ήταν, μα πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε 50, 60 και 70 ευρώ και να πληρώνουμε και 10 σε εσάς. Εμάς μας έχουν για παρακαθιανούσα, ξέρετε. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Έτσι κάνε μάθη. Τι ψηφίζατε το 11 και το 10 και προσφέρετε κατά αυτού που ψηφίζατε. Από εσύ θυμάσαι, Χριστιανή, τώρα. Τι θυμάσαι. Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Εσύ τι θυμάσαι. Ξέρετε πώς είχαν μάθει, ας είναι στις παραγές, να πηγαίνει ο δημοτικός υπάλληλος να τους παρακαλάει για να πληρώσουν. Εμείς τους πήγαμε, κύριε Παυλή, και κόπηκαν online. Εσείς τους φέρατε και στην Τρίπολη, θα έλεγα. Βεβαίως έφεραν τους Τρίπολη. Στο Δημαρχείο. Ποιος τους είπε. Γιατί παλιά υπήρχε ένα σύμφωνο να πληρώνουν και δεν ξέρω τι παίρνουν. Πολύ σαν τη συνομιμότητα. Και ξέρετε ότι δεν κατάλαβε. Και ποιος είναι ο Δήμος δηλαδή, είναι η Λάτσα. Κάποιος το πανηγύρι. Εμείς το επιβάλαμε αυτό, τώρα έρχεσαι να πει. Μην μου λέτε εσείς το επιβάλλατε. Απολύτως εμείς. Έτσι έγινε. Και σας λέω και το άλλο. Σε τι φταίνε 10 υπάλληλοι να δουλεύουν με διπλές βάρδιες, γιατί εγώ πιστέψτε την Παρασκευή που ήταν τα εγγένεια, μέχρι τις 7 ήμουν εκεί να υπογράφω άδειες. 7.30 ήταν μέσα στην εκκλησία. 7 ήμουν εκεί, από το πρωί. Γιατί? Για τα κάναμε όλα καλά μέσα σε 1,5 μέρα. Για να μην πω τι κάναμε σε 1,5 μέρα. Για να καλύψουμε όλο αυτό το θέμα. Και βέβαια υπήρξαν τις 10-15 που οι άνθρωποι μας είπαν δεν έχουμε λεφτά. Φέραν όμως όλα τα χαρτιά και πήγαν και πληρώσαν τη Δευτέρα. Δεν είμαι προετοιμασμένος για να συμμετέχω στη συζήτηση αυτή, ωστόσο θα ήθελα να πω δύο λόγια. Καταρχάς, αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος στο μισθωτήριο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως είπε, που κάνουν τις παραχωρήσεις. Βεβαίως είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό καθόλου επίσημο και δεν είναι καθόλου κατά την έκφραση του κ. Δημάρχου ένα κολόχαρτο. Αυτό κατατίθεται μαζί στην αρμόδια ΔΟΗ. Που ανοίγει ο τεχνικό σύνδεσμο μαζί με τα παραστατικά πληρωμών όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λέει ο νόμος. Εγώ σα ευχαριστώ αυτό που κάνουμε. Σα ρωτάω κύριε Γιάννη, καθόλου... από το δικαίωμα σα διακόψω. Έτσι λέει ο νόμος. Δεν το γνωρίζω αυτό. Έτσι πράγμα, συνεχίστε τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου κολόχαρτο έτσι. Και θα παρακαλούσα. Άλλο τον άλλο τάλο. Θα παρακαλούσα τουλάχιστον να το ανακαλέσει ο κύριο Δήμαρχο, διότι αυτά είναι επίσημο ιδιωτικό συμφωνητικό όπω γίνονται χιλιάδε άλλα στη χώρα μα. Δεν λέει αυτό ο νόμος, σα ξαναλέω. Ιδιωτικά συμφωνητικά και τα καταθέτουμε, και τα καταθέτουμε στην αρμόδια δόση. Δεν κατάλαβε, μου φαίνεται. Μαζί με τα παραστατικά, αν μου επιτρέπετε να λέω να τελειώσω. Παραστατικά πληρωμών. Ένα δεύτερο, μιλήσατε επίσης κύριε Δήμαρχε για ανομία. Τουλάχιστον στο δικό μας το σύλλογο δεν υπάρχει ανομία. Ψάξτε αλλού αυτή την ανομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ανομία κύριε Γιαννιέ έχει σχέση με τη συνολική λειτουργία της επιμέρους ενέργειας που γίνονται. Έτσι, εγώ δεν είπα ότι λειτουργείτε άνομα. Εσείς, πρώτο. Δεύτερο, το συμφωνητικό το οποίο παραδίδεται στους ανθρώπους δεν είναι συμφωνητικό πιστώσεις. Ποια είναι η δική σας ευθύνη, από πού ξεκινάει του Ιατρικού και πού καταλήγει του Δήμου. Αυτό δεν το έχω καταλάβει κύριε Γιαννιέ. Μη συνεχίζετε τη συζήτηση. Μη συνεχίζετε τη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι δεν σας συμφέρει να τη συνεχίσετε. Να το παραχωρήσουμε το δωρεάν, να μην το νοικιάσουμε. Αν θέλετε κύριε Γιαννιέ, παραχωρήστε το δωρεάν. Την ενοικίαση ενός χώρου. Αν θέλετε, παραχωρήστε το δωρεάν. Τι ποσά εισπράττονται. Τα λένε οι ίδιοι. Τα λένε οι ίδιοι κύριε Γιαννιέ. Οι ενοικιαστές σας. Εντάξει, τα λένε οι ίδιοι. Είναι μυστικό. Δεν
είναι μυστικό, κύριε Γιάννη. Τι πράγμα. Πάση περιπτώσει. Τι πράγμα. Εμείς ποτέ, ουδέποτε, κύριε αντιπρόεδρε, ουδέποτε εμείς είπαμε έτσι ότι πρέπει να πιστώσετε με δωρεάν επιθέτη. Αυτό το ξέρω. Μα συγκρίνεται το 10 με το 50, τι σχέση έχει, ή με το 30 ή με το οτιδήποτε. Είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Αν είναι συγκρίσιμα, 50 μέχρι ο Δήμος και 10 ο υπόλοιπος. Ακριβώς αυτή τη